Οι υπάλληλοι των σούπερ μάρκετ εργάζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες, έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο και τα υγειονομικά πρωτόκολλα δεν τους καλύπτουν, όπως αναφέρουν εκπρόσωποι του σωματείου τους. Εμείς από την αρχή της πανδημίας το λέμε ότι οι χώροι δουλειάς και ιδιαίτερα τα σούπερ μάρκετ, που είναι αυτοί που μείναν ανοιχτοί σε δύσκολες συνθήκες lockdown, είναι χώροι υπερμετάδοσης του ιού. Ειδικά το τελευταίο διάστημα, οι καταγγελίες που έρχονται από συναδέλφους μας σε σούπερ μάρκετ είναι δεκάδες. Δηλαδή δεν υπάρχει αλυσίδα ουσιαστικά που δεν έχει κρούσμα, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις καταστημάτων που έχουν συρροή κρούσματων και βεβαίως αντιμετωπίζονται με μία ελαφρότητα που βέβαια κρύβονται πίσω από τα πρωτόκολλα οι επιχειρηματικοί όμιλοι και γι' αυτό υπάρχει αυτή η κατάσταση. Τα πρωτόκολλα είναι πάρα πολύ πίσω από τις ανάγκες. Είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι άλλο πρωτόκολλο υπάρχει στο δημόσιο τομέα, άλλο πρωτόκολλο υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα. Το ότι δηλαδή ένας δημόσιος χώρος με 3 κρούσματα θα κλείσει για 15 μέρες, αυτό δεν υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα. Όλα αυτά σύμφωνα με τις καταγγελίες που γίνονται. Αυτό είναι από καταγγελίες συναδέλφων, διπλοτσεκαρισμένες και τριπλοτσεκαρισμένες. Οι συνάδελφοι αγωνιούν και είναι πάρα πολύ προκλητικό να ακούμε από τα Υπουργεία, από τους ελεκτικούς μηχανισμούς ότι οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που ευθύνονται. Είναι προκλητικό να σου λένε ότι εσύ που εργάζεσαι πρέπει να καθορίσεις και τους όρους εργασίας σου. Δηλαδή τι θα λες, πήγαινε πελάτη πιο πίσω, μη μ' ακουμπάς, όταν τα πόστα είναι ανελασσόμενα συνεχώς. Όταν πάνω στα ίδια πόστα, στα τυριά, στα κρέατα, πέφτουν δεκάδες πελάτες μαζεμένοι, ειδικά μετά τον περιορισμό. Η αναφορά κάνει λόγο για 40 κρούσματα συνολικά και αφορούν κυρίως μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Εμείς προσωπικά καταμετράμε, εμείς δηλαδή ο σωματείο, καταμετράμε αυτή τη στιγμή 40 κρούσματα σε χώρους δουλειάς σούπερ μάρκετ. Εμείς όμως τα καταμετράμε αυτά. Υπάρχει όμως, βάσει των καταγγελιών, θεωρούμε ότι είναι διπλάσια και τριπλάσια.